bad tooth με τους all balls collapse. Και πες μου ποδοσφαιράκι. Πώς είναι. Παρακαλώ. Πώς ξεκίνησε αυτή η μπάντα. Η μπάντα αυτή ξεκίνησε σαν ιδέα στα τέλη του 2011 με εμένα και τον Νίκο που ήταν στη θέση της κιθάρας πριν τον Άλεξ. Βρήκαμε τον Θοδωρή ως δεύτερη κιθάρα, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει μείνει από την αρχική σύσταση. Ξέμεινες. Με μένα. Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων, δηλαδή αυτή είναι η σύσταση της μπάντας και όλα έχουν γίνει με αυτή τη σύσταση στην ουσία. Καταλήξαμε έτσι, με αυτούς που βλέπεις εδώ και με αυτούς δουλεύουμε. Με ό,τι έχουμε δηλαδή. Με ό,τι έχουμε. Αυτό έχουμε, αυτό έχουμε. Έτσι αυτό το πράγμα, τι να κάνεις τώρα. Έχετε να κάνετε live γύρω στα 2 χρόνια. Σχεδόν, ναι. Ναι, κοντά στα 2 χρόνια. Υπήρξε γενικά μια μεγάλη παύση από την σκηνή. Ο λόγος δεν ήταν κάποιος άλλος πέρα από το ότι θέλαμε να αφοσιωθούμε στο CD το οποίο κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το δώσουμε όλοι μας την προσοχή. Δεν θέλαμε απλά να συνεχίσουμε να παίζουμε 200 live τα ίδια κομμάτια τα οποία είχαμε παίξει ήδη αρκετές φορές. Και έγινε ξεκάθαρα για αυτό το λόγο. Και τώρα είμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του CD. Και περιμένουμε να δούμε και την ανταπόκριση του κόσμου κτλ. Έτσι ώστε να ξαναρχίσουμε να παίζουμε κάποια live. Ωραία, ο νέος δίσκος είναι το Carry the Weight of the World και το κυκλοφόρησατε μόνοι σας. Ναι. Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση. Ποιος θα μου πει, ποιος θα πάρει το βάρος αυτής της απάντησης. Κοίτα. Είπαμε να έχουμε μια ελευθερία να κινηθούμε. Προφανέστα και συνεργαζόμασταν χρόνια με την Playfox. Και τα παιδιά έχουν κάνει τα πάντα για μας. Και τώρα που δεν θα είναι ο δίσκος στην Playfox, ακόμα κάνουν τα πάντα για μας. Αλλά είπαμε να δοκιμάσουμε να το στείλουμε και αλλού. Και έξω και ό,τι γίνει. Αλλά έχουμε ελευθερία κινήσεων, όχι ότι δεν είχαμε. Αλλά το αφήσαμε έτσι λίγο στον αέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας. Με τις δυνάμεις μας και γενικότερα να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Άλλοι έχουν δισκογραφικές, έχουν χορηγίες, έχετε κάποια άλλη βοήθεια? Ναι, έχουμε τρομερή βοήθεια από τη Monster Energy, η οποία μας έχει σαπορτάρει τόσα χρόνια από το πρώτο live μας κιόλας με τους Hatebreed που είχαμε κάνει, που μας πλησίασαν μετά και ενδιαφέρθηκα να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό, ας το πούμε. Η βασική βοήθεια που έχουμε. Ναι. Okay, ωραία. Η οποία είναι και πολύ καλή συνεργασία και μας επιτρέπει και τεράστια ελευθερία κινήσεων. Και γενικότερα μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι. Τα τραγούδια τα γράφετε μουσική όλοι μαζί? Ναι, ουσιαστικά όλοι. Ναι. Μουσική συνθέτουμε μαζί στίχους, κυρίως ο Θοδωρής και βοηθάμε εγώ με τον Κωνσταντίνο όσο μπορούμε. Υπάρχει κάποια ιδεολογία, κάποιο πίσω από τους στίχους? Πίσω από τους στίχους. Ουσιαστικά, έχοντας στο μυαλό σου πως όλοι είναι εντελώς ξεχωριστοί αλλά και τόσο ίδιοι, ας πούμε, μεταξύ τους, έχει να κάνει με το πως βλέπουμε τον κόσμο σε κάποια πράγματα, με το τι παράπονα έχουμε ουσιαστικά από τον κόσμο και από το πώς λειτουργούν τα πράγματα γύρω μας και το πόσο δεν περιμέναμε ουσιαστικά η ζωή να είναι όπως είναι. Χάλια. Χάλια, όχι χάλια ακριβώς, απλά πιο δύσκολα από ό,τι τα περιμέναμε. Παιδιά, η μπάλα. Πού είναι η μπάλα, χάσαμε την μπάλα. Στο νέο δίσκο έχουμε και μια συνεργασία με τον Άντριο του Σκαμπακίντ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Πώς έγινε αυτό? Παλαιότερα που είχαν έρθει για ένα live Σκαμπακίντ, είχαμε αράξει, να το πω έτσι λίγο παραπάνω, με τον Άντριο. Ήπιαμε και 2 μπύρες που λέει ο λόγος. Και επειδή είχε μείνει στην Ελλάδα και κάναμε λίγη παρέα, είχαμε την οικειότητα να του πούμε
έλα να κάνεις ένα guest, γιατί μας αρέσει σαν καλλιτέχνης. Είπε ναι. Ωραία. Και έτσι απλά έγινε. Έτσι απλά. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Πού έγινε η ηχογράφηση του δίσκου? Η ηχογράφηση έγινε στα Destiny Studio στο Μαρούσι. Και τη μίξη και την ηχογράφηση επιμελήθηκε ο Έκτορος Πανταζής. Λοιπόν, είδα το εξώφυλλό σας και είναι από τα καλύτερα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε? Καταρχάς χαίρομαι που το λες αυτό. Γεννήθηκε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Το έφτιαξε η Division Graphics. Και ουσιαστικά απεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο, κατά εμάς πάντα, το νόημα που θέλουμε να περάσουμε και με τον τίτλο του άλμπουμ, αλλά και με τα lyrics του άλμπουμ. Στο σύνολο του δίσκου. Στο σύνολο του δίσκου, ναι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απεικόνιση από αυτό το οποίο θα δείτε, και δεν θέλω να σποιλάρω σε όσοι δεν το έχουν δει. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με μένα φυσικά. Περιέγραψέ μου τα συναισθήματά σου για τον δίσκο το καινούριο. Κάφτρα, ανάφτρα, πύρινη, λέλαπα. Τριπλέτα, φανταστική. Ευχαριστώ. Με ποιους θα ήθελες να παίξεις support? Slipknot. Εσύ με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να παίξεις πάνω στη σκηνή, μαζί του όμως? Michael Jackson. Πες μου αγαπημένο σου βίντεο κλιπ. What? Blink 182 Rock Show. Punk ή metal? Punk μόνο. Γιατί μπορείς. Γιατί μπορώ. Σε ποιο stage θα ήθελες να ανέβεις να παίξεις? Το Hellfest. Σε ποιο από τα 6? Το main stage 2. Το 2, σωστός. Αλλά... γιατί είναι το μικρύλο από εκεί. Σου είπα ψέματα. Στη μικρή σκηνή του Groys Rock. Στοίχοι που σε έχουν σημαδέψει, ρε παιδί μου. Μπέρ, μπέρ, μπέρ. Από μπέρ. Στο αυτοκίνητο τι ακούς? Δεν έχω αυτοκίνητο. Είστε μόνο άτομα, ρε. Στην περιοχή που μεγάλωσες, υπάρχει κάποιος take BNs ακόμα? Ναι, η Γιφτοπούλου. Και θα έρθει εσύ drummer. Drummer. Το πέτυχα. Πες μου 5 αγαπημένους μπάντες. Strife, Comeback Kid, The House of Pain, The Slayer και Misery Index. Δεν πρέπει να την πάρεις. Ένα αγαπημένος καλλιτέχνης. Μήπως μια Jenna Jameson. Όχι. Κάρε. Αγαπημένος ποτό. Whisky. Εσύ θα έπαιζες νυφάλιος ή πάντα... τα έχουμε κουπανίσει λίγο. Κάνω και τα δύο. Ό,τι θέλεις. Και για πες. Και για το αγαπημένο σου σημείο στον δικό σου καινούριο δίσκο. Θέλω πολύ να τα ακούσω. Θέλεις να δεις. Πού γίνεται αυτό? Θα πω το ρεφρέν του Drapin' Black. Ποιο κομμάτι λατρεύεις από αυτά που έχετε γράψει τώρα? Το Drapin' Black. Από όσα live έχετε κάνει μαζί, ποιο είναι το αγαπημένο σου highlight? Στους Architects. Γενικά ήταν ο ήχος, ο κόσμος, το κλίμα, ήταν ωραίο. Αγαπημένο σου φαγητό? Μεγάλο νοικημά. Το σκέφτηκες πάρα πολύ. Έλα τώρα. Το είπε και απλά κατευθείαν το ήχο. Μπαμ, μπουμ. Πού θες να ταξιδέψεις? Νέα Ζηλανδία. Και Ισλανδία. Ισλανδία. Θα ήθελες να έχεις κάποιο pet πέρα τα συνηθισμένα? Θα έλεγα ένα φιδάκι. Διαμαντής.
Με τραπέζι, ρε. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που έμαθες να παίζεις? Μας τραγουδάει. Το καλύτερο blooper. Ναι, αλλά έκανα κλασική κιθάρα 16 χρόνια. Το Green Sleeves. Εσύ τι έμαθες να παίζεις? Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι βασικά που έπαιξες? Spirit Out Sleeper. Γιατί το στο τι έμαθες να παίζεις, πάει αλλού η ερώτηση. Τι σου πήρε περισσότερο καιρό να γράψεις? Στιχουργικά, μουσικά. Στιχουργικά. Σε ποιο κομμάτι δυσκολεύτηκε? Σε βασάνισε κάτι, σου βγήκε αβίαστα? Σε βαράγανε? Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Συνεχώς. With our loves, our dreams and sadness, είχαμε διαφωνίες. Διαφωνίες με σφαλιάρες χωρίς. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Εντάξει, πάλι καλά. Κάποιο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει για το συγκρότημα? Δεν ακούγεστε, το CD σας το βάζω για σουπλά. Κοπλιμέντο. Το κρεμό στα Περιστέρια. Είστε καύλα. Σε έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση την ώρα που παίζεις? Ναι. Στην καρδίτσα στο live κάποιος μου πέταγε κουτάκια μπύρας. Και καπέλα. Σε τι φάση είστε το συγκρότημα που πάτε? Τώρα θα κάνουμε το release show μας στις 8 Δεκεμβρίου στο Unclub μαζί με τους φίλους μας, τους Seasons AC. Και μετά έχουμε κάποια live εκτός Αθηνών, θα τα ανακοινώσουμε καιρό. Και αργότερα προγραμματίζουμε και κάποιο τουράκι εκτός Ελλάδος. Το εδώ release είσοδη... 8 ευρώ ναι. Είναι η είσοδος και 9 η ώρα μπορεί ο κόσμος αργήσει να μπαίνει μέσα.